Real Estate, τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, ο οποίος θα μας πει για μια μελέτη που έχει κάνει τελευταία και μιλάει για 16 αναδυόμενες περιοχές. Και τις, και μέσα σε αυτές είναι, ναι, και ο Πειραιάς. Ακριβώς. Κύριε Μπάκα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τι κάνετε, εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας, γιατί πάντα μας αγαπάτε και πάντα βγαίνετε, είστε πρόθυμος να μας πείτε τις εξελίξεις και όλες τις μελέτες που κάνετε. Να είστε καλά, ή να μην φέτσε αλλιώς. Λοιπόν, να πούμε το εξής, κύριε Παρασκευά, ότι αυτή τη στιγμή γενικότερα τα έργα ανάπλασης που γίνεται στην χώρα μας, παράλληλα και συγχρόνως με το στάση του, με την γραμμή 4 του μετρό, βλέπουμε ότι δημιουργούν και αναδύουν νέες περιοχές όσο αφορά τη μεταγορά στο νομό Αττικής. Mm-hmm. Θα σας πω συγκεκριμένα το εξής. Αφήσουμε το Γαλάτσι, μια περιοχή η οποία είναι μια αστική περιοχή, η οποία έχει το άξιο του βεϊκού, παράλληλα έχει μια πολύ καλή και άμεση εγκύτητα όσον αφορά την Αττική Οδό, τη Λεωφόρο Κηφισίας, την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, που αποτελούν θετικά χαρακτηριστικά για την περιοχή, ενώ παράλληλα ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι στο Γαλάτσι υπάρχουν δύο νέες τάσεις του μετρό. Η μία θα είναι στο άξιο του βεϊκού και η άλλη θα είναι στη συμβολή των οδών στην Γαλατσίου με τη Βέικου πάλι. Οπότε γενικότερα βλέπουμε ότι η περιοχή του Γαλατσίου το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνει και ότι έχει μεγάλη ανοικοδόμηση. Άρα αυτή τη στιγμή κάποιος κάνει μια βόλτα στο Γαλάτσι θα δει ότι υπάρχουν νέες υποδομές. Και εμείς θεωρούμε ότι το Γαλάτσι θα αποτελέσει μια περιοχή που στο άμεσο μέλλον θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Και πολλές φορές αυτό που λέμε είναι ότι το Γαλάτσι θα φτάσει στην επόμενη δεκαετία, τουλάχιστον αυτή είναι δική μου πρόβλεψη, σε αριθμούς και σε ύψος τιμών όπως είναι το Παγκράτη. Μάλιστα. Γιατί έχει, ξέρετε κάτι, είναι πολύ σημαντικό το εξής. Όπου υπάρχει άλσος, υπάρχει ένας πνεύμονος πρασίνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πλέον για τη ζωή ολωνών μας. Και παράλληλα το Γαλάτσι με την περιφερειακή Γαλατσίου μπορείς πολύ εύκολο να βρεθείς στα δικαστήρια της Ευελπίδων, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, δηλαδή είναι πλησίον του κέντρου των Αθηνών. Παράλληλα, μια άλλη περιοχή, η οποία συζητάμε πάρα πολύ εντελώς το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι η περιοχή Ελκίνωνος, στην Άλγονο του Ξέλη. Είναι μια περιοχή η οποία γειτνιάζει με τον Δήμο Γαλατσίου. Και με την έλευση του μετρό στην οδό Αγίας Λυκερίας και Πάρνηθος, θα δούμε και στο λόφο Ελκίνωνος, θα δούμε την Άνω Κυψέλη, συγκεκριμένα την περιοχή της συγκεκριμένη, να έχει πολύ μεγάλη αλλαγή, να κάνει μια μετεξέλιξη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων ετών. Πάλι στη συγκεκριμένη περιοχή, κύριε Παρασκευά, αν κοιμηθούμε, πάλι θα δούμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή νέες πολυκατοικίες, νέα διαμερίσματα. Που αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και για την περιοχή, αλλά και γενικότερα την οικονομία μας. Μάλιστα. Επιπλέον, μια άλλη περιοχή που εγώ θεωρώ ότι θα αποτελέσει το μήλο της έδρας όσον αφορά το κέντρο της Αθήνας, είναι η περιοχή του πεδίου του Άρεως και τα Εξάρχεια. Το πεδίο του Άρεως, γνωρίζουν πολύ καλά όλοι μας, ότι έχει το Άρεως που έχει μια έκταση 277 στρέμματα, μαζί με τον λόφο Φινόπουλου. Η περιοχή του πεδίου του Άρεως τα προηγούμενα χρόνια της δεκαετίας του 1950-1960 αποτέλεσε μια αστική περιοχή. Πλέον βλέπουμε ότι το πεδίο του Άρεως λόγω της επενδυτικής δραστηριότητας που καταγράφει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε Εξάρχεια και λόγω της έλευσης πάντα του μετρό, το λέω συνεχώς το μετρό και η Παρασκευά, διότι το μετρό έχει αποδείξει στην πράξη ότι οπουδήποτε πηγαίνει αλλάζει την χαρτογράφηση της θυματαγοράς. Μετά θα σας πω και εγώ όμως μια ένσταση που έχω ολοκληρώσει και θα σας πω. Ωραία. Οπότε έχουμε τα Εξάρχεια του πεδίου του Άρεως σαν τις επόμενες γειτονιές που βλέπουμε να αλλάζουν. Παράλληλα πολύ κοντά από τα Εξάρχεια και το πεδίο του Άρεως είναι το Γκίζι, Αμπελόκηπη Βοτανικός που έχουμε πλέον τη διπλή ανάπλαση που θα γίνει και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο Βοτανικό, μια περιοχή η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε μείνει ανεκμετάλλευτη. Πλέον βλέπουμε ότι δημιουργούνται συγκεκριμένες αναπλάσεις οι οποίες θα αλλάξουν και την οικιστικότητα αλλά και την ποιότητα της συγκεκριμένων περιοχών, διότι υπάρχει μια έκταση περίπου 220 στρεμμάτων στο Βοτανικό, η οποία θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της περιοχής και παράλληλα θα προσελκύσει, εγώ τώρα θα προσελκύσει κατοίκους υψηλού προφίλ και με πολύ ψηλότερες αξίες. Επιπλέον, μια άλλη περιοχή η οποία βλέπουμε ότι θα έχει πολύ καλή κινητικότητα στην επόμενη δεκαετία είναι το Γουδί. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα πάρκο στο Γουδί, ο οποίο είναι 965 στρέμματα στα όρια των Δήμων Ζωγράφου και Παπάγου και Αθηναίων. Παράλληλα, βλέπουμε ότι υπάρχουν τα 49 στρέμματα που ανήκουν στο Δήμο Ζωγράφου και μπαίνουν σε δικασία και υπάρχουν απλοπεδίες. Πλέον είναι πολύ κοντινή απόσταση με τη Λεωφόρο Κατεχάκη, Λεωφόρο Κηφισίας και την Αττική Οδό, άρα έχουμε πολύ καλή συγκοινωνία. Και πάλι στις συγκεκριμένες περιοχές έχουμε τις νέες τάσεις του μετρό στη γραμμή 4.
Πλέον, τις τελευταίες ημέρες, πριν περίπου μία-δύο εβδομάδες, είδαμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη μεταφορά 9 υπουργείων στην περιοχή της Πυρκάλης, στον Ημιτό. Αυτό σηματοδοτεί πραγματικά μία αλλαγή της περιοχής. Και δεν εννοώ μόνο τη διαδικασία της οικιστικότητας, ότι θα δούμε να γίνονται νέες οικοδομές, νέες κατασκευές, αλλά θα δούμε να δημιουργούνται κοινές εμπορικές πιάτσες. Όταν αυτή τη στιγμή θα υπάρξουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα απασχολούνται εργασιακά στα Υπουργεία, θα σίγουρα θα μεταφέρουν μαζί τους και κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια πηγαίναν και έβρισκαν γραφεία κοντά στα Υπουργεία και είχαν συνεχόμενες εργασίες και συναλλαγές, που δούλευαν το ελληνικό δημόσιο. Άρα θα δούμε και, και ανάπλαση όσον αφορά και, και μεγάλη κινητικότητα στα επαγγελματικά κίνητα, είτε γραφειακούς χώρους ή ακόμα και, εμπορικά καταστήματα, που θα στοχεύσουν και στην εξυπηρέτηση των υπαλλήλων των Υπουργείων, αλλά και στους περαστικούς και επισκέπτες της περιοχής. Οπότε η Πυρκάλ θεωρούμε ότι όντως από θα μόνο αποτελέσει της, ναι, είναι μια περιοχή τελείως διαφορετική. Βεβαίως. Από εκεί και πλέον, πέρα, στην γειτονιά μας εδώ πέρα υπάρχει τίποτα? Θα σας πω γιατί τελειάσεις τώρα, δεν φτάνω τώρα. Εδώ θα δούμε το εξής. Όποιος γνωρίζει την ιστορία με το Άσο Σεγαλέου θα καταλάβει, ναι, τι ακριβώς θα συμβεί με τον Κορυδαλό, με τη μεταφορά των φυλακών. Ήδη από τις 19 Νοεμβρίου του 2020, με την κατεδάφιση κτηρίου στην παλαιά βάση του ΝΑΤΟ στον Αστρόπυργο, έχουν μπει σε διαδικασία, έχουν ξεκινήσει τα θεμέλια, ναι, του δικαστικού σοφρονιστικού καταστήματος Αθηνών να πάει σε συγκεκριμένη περιοχή. Όσον αφορά τώρα τον Πειραιά, ο Πειραιάς, αυτό που λέω συνεχώς και το ξαναλέω συνέχεια, είναι επενδυτικός μονόδρομος. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Πειραιάς τα επόμενα χρόνια, και ήδη αυτό το βλέπουμε στην πράξη το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει μεγάλη κινητικότητα. Υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα κινητικότητα και για ενοικίες και αγορά αποθηκών. Παράλληλα βλέπουμε να μεταφέρονται εταιρείες στον Πειραιά, διότι ψάχνουν κτίρια ολόκληρα για ενοικίαση. Ο Πειραιάς διέθετε τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλά κτίρια που ήταν άδεια στο κύριο του Πειραιά. Mm-hmm. Έχουν και μια μεγάλη κινητικότητα. Ταυτόχρονα βλέπουμε τις αναπλάσεις που γίνονται στην περιοχή στα παλιά εργοστάσια του Παστράτου, mm-hmm, αλλά και στον Άγιο Διονύσιο, όπου όταν αυτή τη στιγμή θα έρθει 5 με 7.000 κόσμος να δουλεύσει σε συγκεκριμένη περιοχή, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά και τα οικιστικά κίνητα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι κάπου πρέπει να μείνουν. Έτσι. Ή κάπου θέλουν να αγοράσουν ανοικές σπίτια. Βέβαια. Και το σημαντικό είναι ότι έχουμε και την επέκταση της γραμμής 3 συνολικά από το καλοκαίρι του 2022, όπου αναμένουμε ακόμη 3 σταθμούς στα Μανιάτικα, στον Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο. Οπότε ο Πειραιάς αυτή τη στιγμή έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να δικαιολογήσουμε αυτό που λέμε συνεχώς, ότι αποτελεί επενδυτικό μονόδρομο, είτε για επαγγελματικά ακίνητα, είτε για οικιστικά, αλλά και για τουριστικό προορισμό. Ο στόχος του Πειραιά είναι ο τουρίστας να διαμένει τουλάχιστον 1 με 2 ημέρες στον Πειραιά. Να μην μπαίνει στο καράβι και να φύγει κατευθείαν. Έτσι, ναι. Ή το μεγαλύτερο λιμάνι της πόλης, της χώρας μας, συγγνώμη, ή το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας, το οποίο πλέον πρέπει να αλλάξει και λίγο χαρακτηριστικά. Εκτός από ένα εμπορικό λιμάνι, μπορεί να είναι ένα λιμάνι τουριστικό, ένα λιμάνι κρουαζιέρας, ένα λιμάνι που οι άνθρωποι που το επισκέπτονται θα αφήνουν τον οβολό τους στην τοπική οικονομία. Να σας ρωτήσω όμως και κάτι άλλο που είπα προηγουμένως. Ενώ είναι γεγονός ότι όπου υπάρχει γραμμή του μετρό, που σταθμός του μετρό, υπάρχει ανάπτυξη. Εδώ έχουμε ένα οξύμορο σχήμα στη Νίκη Αφερρυπίν. Εκεί που είναι η στάση του μετρό, υπάρχει μια απονέκρωση. Δεν υπάρχει αυτή η ανάπτυξη. Αυτό συνέβη και παίζει ρόλο και χρονική στιγμή. Όταν αυτή τη στιγμή εμείς, σαν χώρα, διανύουμε μια δυσάρεστη κατάσταση που λέγεται πανδημία του κορονοϊού, mm-hmm, και δεν το λέω το έξω τον κορονοϊό, αλλά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, πάρα πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να κάνουν μια επένδυση, είτε λέγεται εμπορικά καταστήματα, είτε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οτιδήποτε, αντιλαμβανόμαστε όμως ότι κρατούν μια αναμονής. Αυτά θέλουν χρόνο. Μάλιστα. Οποιαδήποτε ανάπτυξη μιλάμε και οποιαδήποτε περιοχή αναφερόμαστε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα αναδύονται στο χάρτη θεματαγοράς, θέλουν χρόνο. Θα σας πω και μια πληροφορία ακόμα. Mm-hmm. Στο Λαύριο αυτή τη στιγμή που μιλάγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα όλοι για τη Microsoft, πόσο σημαντική είναι η απόφαση της επένδυσης Microsoft σε συγκεκριμένη περιοχή, mm-hmm, στα παλιά εργοστάσια της Αιγαίων, οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι η φαρμακευτική εταιρεία η ELPEN έχει μπει σε διαδικασία αυτή τη στιγμή και δημιουργεί νέα εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων στην Κερατέα και προσλαμβάνει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό, ξέρετε, αλλάζει όλη την οικονομία της περιοχής. Όταν αυτή τη στιγμή σε μια περιοχή θα έχουμε χιλιάδες εργαζομένους, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες.
Και εμείς θέλουμε να δούμε να υπάρξουν αποκεντροποίηση εργοστασίων και υπηρεσιών και επιχειρήσεων που όλα αυτά τα χωρίζουν στο κέντρο της Αθήνας ή αλλιώς στους όμορους δήμους του Δήμου Αθηναίων και να πάμε λίγο στα προάστια. Χρειαζόμαστε να δώσουμε ζωή και χέρια εργασίας και να βοηθήσουμε στην οικονομία των προαστίων του νομού Αττικής. Σωστό. Σωστό. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη σας, κύριε Μπάκα. Όπως πάντα είσαστε αξιόλογος, είσαστε πολύ ευθύς στο λόγο σας και πολύ έγκυρος στις προβλέψεις σας. Έχετε πέσει πάντα μέσα. Άλλωστε η κτηματαγορά είναι το στοιχείο σας. Είσαστε πολύ βαθιαχωμένος. Οπότε ελπίζω την άλλη φορά να έχουμε κι άλλα νέα να μας πείτε, γιατί υπάρχουν κι άλλες εξελίξεις. Να είστε καλά. Μακάρι να έχουμε συνεχώς ευχάριστα νέα να λέμε στον κόσμο. Μακάρι να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε η προπομπή, το να τους πούμε τι ακριβώς θα συμβεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, διότι ξέρετε κάτι. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι η κτηματαγορά αποτελεί πολύ σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης όσον αφορά την ελληνική οικονομία. Έτσι και όλοι μας έχουμε μεγαλώσει με το ρητό που λέγανε οι παππούδες μας, θέλουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Έτσι ακριβώς. Οπότε αυτό το αγοράζουμε και το πληρώνουμε αδρά. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπάκα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ευχαριστώ.